Βρισκόμαστε στην περιοχή στο Ψαλίδιο, εδώ όπου το γεφύρι στην περιοχή αυτή έχει πλημμυρίσει για πολλωστή φορά. Αγανακτισμένοι εδώ οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται για τις μη παρεμβάσεις της περιφέρειας. Αυτός μιλάει. Πόσες φορές έχετε πλημμυρίσει τα τελευταία χρόνια? Τα τελευταία χρόνια, εάν θυμόμουν, θα ήμουν μαθηματικός. Κάθε χρόνο, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα είμαστε στανπάει, εγώ και η γυναίκα, με το φακό όλη τη νύχτα. Έχετε απευθυνθεί στην μπροστά περιφέρεια? Στη θάλασσα ήταν 1,5 μέτρο τα χαλίγια λόγω της θάλασσας. Και το πρωί σηκώθηκα εγώ με την τσάπα να πάω να ανοίξω να φύγει το νερό. Και ήρθα απότομα και κόδυψε να με πάει στην Τουρκία, να γίνω Τούρκος. Και περνάνε τα εργαλεία του Δήμου. Της περιφέρειας όπως είναι και μας γράφουνε. Ναι. Να είναι καλά η κυρία Κιαπόκα και ο έπαρχος, ναι. Να τους χαίρεστε, ναι. Γιατί μου έρχεται εδώ με το καφεντάκι της και δεν έχει ούτε τα εργαλεία, ούτε τους εργαζόμενους. Εγώ δηλαδή τι να κάνω, κάθε μέρα να πνίγομαι εδώ, τι θα κάνω? Σας είπαμε την περιφέρεια όταν τους... Ότι δεν έχουν μηχανήματα και δεν έχουν εργάτες. Τελειώσαν τα λεφτά, λέει, για φέτος. Να πνιγούμε φέτος μέχρι τον χρόνο. Και μου ήρθε εδώ με το καφεντάκι και καθόταν εδώ. Να τις κάνω τι? Καλά, και υπάλληλος όμως, αν δεν έχει μηχανήματα, τι να κάνει και μια υπάλληλος? Να πάει να βρει, να νοικιάσει, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να μας σώσει. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω εγώ? Κάθε χρόνο να αγοράζω τα πράγματα στο σπίτι, το σπίτι μου. Εσείς ενημερώσατε τη ΔΕΙΑΚ και είναι εδώ η ΔΕΙΑΚ? Ναι, εμείς. Όλους. Ας είναι καλά η ΔΕΙΑΚ. Μα μόνο αυτοί μας σώνουν. Είναι μόνο. Είναι μόνο ο κύριος Ζαχαρός που τρέχει, αλλά ο κύριος Ζαχαρός δεν έχει καμιά δουλειά. Τουλάχιστον έτσι μας λέει. Τουλάχιστον βέβαια από ό,τι βλέπουμε το πρόβλημα αρχίζει και αντιμετωπίζεται από τον καθαρισμό. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν καθαρίσανε φέτος. Φαίνεται από τα... Φέτος ήρθαν, δεν καθαρίσανε. Πέρυσι καθαρίσανε. Να πούμε την αλήθεια. Φέτος δεν καθαρίσανε. Περάσανε μόνο, ήπιαν τον καφέ και σηκωθήκαν και φύγανε. Γιατί λέει ήταν καθαρά. Δεν είχε ανάγκη. Να, αν είχε ανάγκη ή όχι. Σας συνέβησαν τα προβλήματα τώρα από την έντονη βροχόπτωση στο σπίτι σας? Βέβαια, έχω υγρασία μέσα. Μου χάλασε το σπίτι, βέβαια. Όλα τα πράγματα μέσα είναι για πέταμα. Όλα. Κάθε χρόνο αγοράζω. Ποιος θα μου τα πληρώσει όλα αυτά? Εγώ τι φταίω να κάνω όλα αυτά? Κάθε χρόνο πάντως πλήτεστε, γιατί το βλέπουμε κάθε χρόνο. Αυτοκίνητα και ηλεκτρικά μέσα 12.000 πληρώσαμε. Τα αυτοκίνητα ήταν μπαζωμένα όλα τα γαράζ. Κάηκαν τα ηλεκτρικά. Είμαστε στο γαράζ. Μέχρι τη μέση ήταν κλειστά. Με καλάμια, με σκουπίδια, με λάσπη, όλα αυτά εμείς μόνοι μας, εγώ και ο άντρας μου τα βγάζαμε. Κανένας δεν ήρθε να μας βοηθήσει. Κανένας. Ο άντρας μου είναι συνταξιούχος. Εγώ εδώ με αυτό το πράγμα έπαθα ψυχολογικό. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σας έχουν πει κάτι, τουλάχιστον να αποζημιωθείτε? 500 ευρώ μου είπανε. Α. Να τα βάλω πού, για πείτε μου. Μα δεν είναι το θέμα υποζημίωση. Το θέμα είναι να γίνει αυτό το πράγμα. Να γίνει. Τι σας λένε από τις τεχνικές υπηρεσίες, τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν ώστε να μην έχετε αυτές τις συνέσεις? Κόψιμο το γεφύρι, να γίνουν δύο καμάρες μεγάλες. Όπως είναι αυτό εδώ. Αυτό μέχρι εδώ, θέλετε να το δείτε. 80 πόντι. Άρα έχει φτιαχτεί το γεφύρι στο μισό του περίπου. Έχει φτιαχτεί όταν έγινε ο πεζόδρομος εδώ. Το κτήμα μου μένα είναι μέχρι εκεί. Εγώ έδωσα αυτό εδώ, ήταν το κτήμα μου. Για να περάσει να γίνει ο πεζόδρομος. Και φτιάξαν το γεφύρι έτσι. Το υπόλοιπο είναι με στρογγυλά τούμπα. Επί Ιταλών. Έτσι. Είναι ένα επί ένα, 80 επί 80 πόσο. Άρα δεν προλαβαίνουν να έρθουν τα νερά κάτω και εδώ. Και μετά μικραίνει. Μόλις περάσει το πεζοδρόμιο, γίνεται το στρογγυλό. Εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα τυχείο στη μέση με δύο καμάρες. Ό,τι έρχεται θα φεύγει. Δεν έχει άλλο πρόβλημα εδώ. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ούτε ο καθαρισμός. Το καθαρισμό δεν μπορεί να τον αποφύγουμε. Όλοι ρίχνουμε μπάζα, στρώματα, τραπέζια, έρχονται ψυγεία. Άρα έχουμε όμως και εμείς οι άνθρωποι. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Το γεφύρι, να το κόψουν και να το κάνουν.